κόσμο. Ναι, ρε Γιώργο, δεν ξέρω δημοτικό. Ναι, θα τον βάλει δημοτικό τροφονό. Ναι, ρε, σου λέω. Ναι, ρε, σου λέω. Ναι, ρε Γιώργο, δεν ξέρω εγώ. Αφού σου λέω, ναι, ρε, κάτσε ρε, να πάρουμε τα χτύπητα πρώτα, ρε, και μετά τα χτυπούμε. Ναι, ρε, γράφτε με εσύ για δημοτικό τροφονό μου και μετά γράφτε με. Ναι, θα έρθω, θα τα πούμε, Γιώργο, θα τα πούμε. Έλα, γεια. Γεια, θα έρθω, πάμε. Κανέλο, τι, τέλος. Τέλος, από αυτή τη στιγμή είναι τακτοποιημένο το παιδί στους επίσημους καταλόγους των δημοτικών τροχονών. Κύριε Τρούιζα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρούιζα. Με καλή συγγύης. Σας είπα στη γνώμονη συνείς. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ σε αυτό που κάνετε για μας εμείς. Είχουμε φιλότιμο εμείς. Αμή. Για το χτήμα θα τα πείτε ιδιαίτερα. Έγινε το πια στο γνώμενο. Ωραία. Εσείς με ένα τάξι μου θα του φάνε το χτήμα τα τρόπορα. Ρε τους λιποδίτες, ε. Για το χτήμα ο Δημάραδος Καμαρόγιν βοήθησε και ο Δασμού να κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον διορισμό, κύριε Γκρούιζα, και σας υπόσχομαι ότι αν ποτέ σας γράψω για κάποια κλίση παρκαρίσματος, μην διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε. Μπράβο, όλοι. Ακόμα δεν διορίζω για αυτό το μερελό και κάτι το ρουσέκι. Όχι ο Έλληνας το ρουσέκι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκρούιζα, και ευχήν από την κερδίσματα στον υπουργό μας και στο Γιωργάκη και καλά είναι το λάδι που στείλαμε και όλα να σε καλά να σε καλαθούνεις. Να σε καλά και σε καλά, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Και λέτε ρε Ζωτόπουλο του ανθρώπου και γεια σας και ό,τι χρειαστείτε εδώ θα είμαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πάμε, γεια σας. Γεια πάει και τούτος. Θα το πεις, θα είναι. Κύριε Σφέγγε, μία εξυπηρέτηση, μία αλληλοδιευκόλυνση. Κύριε, ο κύριος υπουργός το είπε καθαρά και ξάστερα, δεν υπάρχει ρουσφέτη. Η λέξη ρουσφέτη θα φύγει από το λεξιλόγιο μας. Εμείς τώρα θα κάνουμε αλληλοδιευκολύνσεις και εξυπηρετήσεις. Αυτό. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Τι λες, ρε Λαμόγιο. Τι. Δεν μιλες εξυπηρέτης με ανταλλάγματα. Αν δεν λέγεται ρουσφέτη. Πώς λέγεται, ε! Κυρία μου, το ξέρω ότι μας αντιπολιτεύεσαι σφοδρά. Αλλά θα πέσεις στην ανάγκη μου, πίσω έχει αφλάδα τη δουρά και θα τα πούμε τότε. Κύριε, δεν ξέρεις, που ρίμα του τόπου με τους κομπίνες που σκάλλουν. Κύριε, 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 δεν επιτρέπω χρήτημες, δεν επιτρέπω εκνεϊσμούς, το μαγαζί μου. Σου απαγορεύω, ρε, σου απαγορεύω να εκφέρεις νόμι. Τι λες, κι εγώ σε απαγορεύω να... Αλλά κι εσύ, αλλά κάθε μέρα η γαλάζια φάσα, η βαθμή βαθιά θα σταλάμε μείνε στην ελληνοδιά. Thank you.
συνεχίζουμε. Αλλά ξέρεις, έπρεπε να ρυθμίσω μία αποχώρηση με μία εισβολή. Ναι, ναι. Δεν μιλείς, μωράκι μου, τι θέλεις. Θα περάσει να με πάρεις ή θα συναντηθούμε. Όχι, 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 δεν έχω τίποτα να κάνω αύριο. Α, έχω. Έχω να πεταχτώ για λίγο στο tennis club. Ναι, ναι, δεν μου λες. Ναι, ναι, όπως είπαμε, ναι, ναι. Τι είναι βρετασία, δεν μπορεί άνθρωπος να μιλήσει εδώ μέσα ήσυχα. Σύρμα, δεσποινή Σαλίκη, σύρμα, η μαμά σας έρχεται, κλείστε το τηλέφωνο, σύρμα, σύρμα. Bye-bye, μωρό μου, θα τα πούμε αύριο, tomorrow. Yes, yes, later. Καλησία, πού τηλεφωνείς, παιδί μου, όλη την ώρα, άντε να τηλεφωνείς και κανένας άλλος. Ευτυχώς, Λόρα μου, το έχουμε τζάμπο, διαφορετικά θα είχαμε καταστροφή. Τι δηλαδή, να μην τηλεφωνώ. Να τηλεφωνείς, παιδί μου, να τηλεφωνείς. Αλλά όχι μόνο να τηλεφωνείς, θα είναι και τίποτα άλλο. Ω, άσε με το εμάνα. Ναι, του κυρίου Υπουργού, την κυρία Μουτυριζάκη, παρακαλώ. Η κυρία Μαυρογιαλού. Μετσί. Τι πέτυχε, μάτα μου. Τι πέτυχα, επιτέλους. Μα να μην μαζεύετε ποτέ σπίτι και σε αυτή που τελειδάκια να. Ελένη μου, γεια σου, τι κάνεις. Δίνεσαι. Σταμάτα. Άκου. Είναι εδώ η Λόρα με τον Κώστα. Και είπαμε απόψε να παίξουμε έτσι νωρίς κανένα κουμκανάκι, να τσιμπήσουμε κάτι και αργότερα, αργά δηλαδή, να πάμε στα Αστέρια. Ναι, να δεις εκεί που χορεύει αυτή η νέγρα η Αμερικάνα, να δεις πώς τη λένε, πώς τη λένε. Σουγκαντούγκα. Σουγκαντούγκα, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Είναι, λέει, καταπληκτική. Ναι, ναι, γι' αυτό σε πήρα. Για να τη δεις αναλόγω. Μπράβο. Βάλει λοιπόν τα καλά σου και έλα. Εντάξει. Σε περιμένω. Α, βιεντό. Πού φαίνεται πως την ξέρω αυτή την αραπίνα. Την είχα δει πέρυσι στο Παρίσι. Αν θυμάμαι καλά, ή στο Λίντο ή στο Σεξ. Ρε, τι κορμάρες έχουν αυτές οι νέες που αναθεμάτε. Είδες, παιδί μου, είδες. Να σας πω, στα Αστέρια θα πάτε πάλι. Ναι. Ναι, γιατί. Πώς το μπορείτε. Εγώ, σε αυτό το κέντρο πλήττω Θανάση. Εκείνο εκεί το μπαρ, που έχει κάτι αγκονάρι, που είναι σαν τον τάφο του αγαπημένου, εδώ μου κάθεται. Μαμά, να είμαστε εξηγημένοι, το λέω. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω. Και ποιος θα προσκάλεσε. Καλά. Και λέω, μια και θα πάτε εσείς στα Αστέρια, εγώ θα πάρω τα παιδιά να πάμε καμιά σινέα. Ναι, αλλά να μαζευτείς νωρίς. Γιατί τώρα τελευταία το έχεις παρακάνει. Και τέλος πάντων, χωρί υπουργού είσαι. Θα θέλουν και πολλοί εφημερίδες να αρχίσουν να γράφουνε. Ο χούμο ρε μάνα πάλι. Τι παιδί είναι, Νάντα, μάστο. Λέω παιδί, κορίτσι να βγει έξω, να διασκεδάσει, να χορέψει, αλλά τέλος πάντων το έχει παρακάνει. Καλά, καλά. Θα τα πούμε. Έχεις δίκιο, Χρυσή μου. Τα παιδιά είναι παιδιά. Έχουν και δική τους λογική. Πάτε να τους γεμίσεις το κεφάλι. Και τη λογική, και τη λογική. Τη μεγάλη την έχουν στο μυαλό του. Και άντε, τη λογική τη γράψα παλιά στον αγούτσα. Ορίστε, κυρία, παρακαλώ σας για τα γεια σας, εδώ είναι. Φέρε, παιδί μου, τα παπούτσια να τα δει, κυρία Λόρα. Όλα τα λέει, κυρία. Είναι πάρα πολλά. Καλά, φέρε τα μισά. Μάλιστα. Κυρία, τα δεξιά ή τα αριστερά είναι. Τα μισά ζευγάρια, παιδάκι μου, τα μισά ζευγάρια. Είπα κι εγώ. Πάω. Είπες πολλά. Είπες αυτό το δικό σου που μου είπες και παρέχει τα 10 ζευγάρια. Πόσα ζευγάρια. Θέλω όλα τα πράγματα, Λόρα μου. Είμαι πολύ καλός. Θα μείνεις ευχαριστημένη. Του είπες εκ μέρους μου. Βεβαίως. Πάντα σκοτώνεται στις τιμές. Να δεις που θα σου κάνει πάρα πολύ καλή τιμή. Εμένα, αυτά που είναι στη βιτρίνα 620, μου τα δίνει 580. 580, μόνο. 580, Νάντα μου. Τελείωσα όμως και μία δουλειά. Τι δουλειά δηλαδή. Να, ρε παιδί μου αυτός, είχε να κάνει εισαγωγές από το εξωτερικό, κάτι δέρματα. Είχε πλεξίματα με τις άδειες, με τους φόρους. Το είπα στον Κώστα και το τακτοποίησε. Δεν πλήρωσε ο άνθρωπος τίποτα και όλα τακτοποιήθηκαν. Αυτά είσαι. Όταν θα γίνουμε τράτος. Ξέρω κι εγώ.
Τώρα αυτό να το πει για καλό ή για κακό. Θέλω να το πω τη σχεδασία. Μάλιστα, κυρία. Ο Κώστας. Αφού να πάρει. Α, πολύ ωραία. Πού είναι ο λόγος μου. Τι. Ο λόγος μου, πού είναι ο λόγος. Ποιος λόγος. Ο λόγος μου, Ρενάτα. Ο λόγος που θα εκφωνήσω αύριο στην Πλατανιά. Και καλά, που τον είχες βάλει το λόγος. Στο γραφείο μου τον είχα βάλει, Ρενάτα. Πού να τον βάλω, στο νεροχύτη. Λόγος μου είναι, στο γραφείο μου τον έβαλα. Αμάνι τσαπατσουλιά σας εδώ μέσα, Ρενάτα. Αμάνι τσαπατσουλιά σας. Είμαστε να κατώνεις την εγώ, να τα συγκυρίσαμε. Α, μου τα συγκυρίσατε. Πες μου ότι τα συγκυρίσατε, να απελπιστώ. Δηλαδή χαρτιά ήτανε. Χαρτιά ήταν, κάτι δακτυλογραφημένα χαρτιά. Δασία. Δασία. Ορίστε κυρία, παρακαλώ, εδώ είμαι. Θα διαταγάσεις. Μήπως είναι τα χαρτιά του κυρίου σου. Χαρτιά ήτανε, κύριε. Χαρτιά ήτανε, ρε Δασία. Σε τα φόπλα και τα έγραφα. Κάτι δακτυλογραφημένα χαρτιά. Εγώ κύριε, χαρτιά δεν είδα πουθενά. Κάτω είναι μερικά. Κάπου θα σας έχουν παραπέσει κιόλας. Δεν ξέρω. Και τι θα γίνει, ρε Δασία. Εγώ αύριο πρέπει να μιλήσω. Πάρτε όλα που θα μαζευτεί ο κόσμος. Και ζήτω του, και τράγω του. Πρέπει κι εγώ να μιλήσω. Τι να κάνω, να γατζωθώ τα κάγκελα και να τους κοιτάω σαν κουκουβάκια. Πρέπει να μιλήσω. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλούσε χωρίς χαρτιά. Δασία! Ορίστε κύριε, εδώ είμαι, παρακαλώ. Πάρτε γιαγιά, παιδί μου, σε παρακαλώ στον κήπο. Γιατί σε λίγο θα μας πάει στην εποχή του Κολοκοτρώνη. Μάλιστα, και καλό είναι αυτό. Μόνος σου δεν μπορείς να μιλήσεις. Μόνος σου θα μιλήσω εδώ. Τι ήθελες δηλαδή. Να πάρω τους αδελφούς κατσάβα και να αρχίσουμε. Παρακαπά, αγαπητή μου, συμβολείτε. Όχι, βρε Αντρέα. Χωρίς χαρτιά, λέω, δεν μπορείς να του μιλήσεις. Όχι, χωρίς χειρόγραφο δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη. Τρέμουν τα πόδια μου. Τρέμουν τα χέρια μου. Με πιάνει η μύτη. Με πιάνει η λόξιγκα. Τρέχει η μύτη. Γι' αυτό σου λέω. Άστα να πάνε στο διάλογο. Πρέπει να βρεθεί ο λόγος. Πού το βρεθεί ο λόγος μου. Για μια στιγμή. Πού τηλεφωνείς. Στο Υπουργείο τηλεφωνώ, Ελλάδα. Πού να τηλεφωνήσω. Στο μπακάλι. Ναι, Γιωργάς εσύ. Ναι, παιδί μου. Μήπως έχεις κάποιο αντίγραφο του λόγου που θα εκφωνήσω αύριο στην Πλατανιά. Α, πολύ ωραία. Μπράβο. Ναι, να μου το φέρεις να ρίξω και καμιά ματιά, να του κάνω κάποια διόρθωση, αν χρειαστεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τι έχεις και κάτι προσυπογραφή, να το φέρεις αυτά, να ξεπερδεύουμε και με αυτή την έννοια. Ωραία, σε περιμένω. Έλα, γεια. Ευτυχώς και αντίγραφο. Μα τι πρόκειται να συμβεί από την Πλατανιά, Ανδρέα. Εγγένεια, Λόρα μου, εγγένεια. Τι είδους εγγένεια, δηλαδή. Α, επίσημα εγγένεια. Του μεθυρίου που τους έκανα. Τους έκανα ένα μεθύριο τρομερό. Με κουβάδες, κρεβάτια, γεια σας! Σε... Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Αγάπη μου! Τώρα, τι να σου πω, είχε έρθει εκείνος ο Γερμαναράς στο γραφείο και καθυστερήσαμε. Ο Κούφτε. Ο Φούχτε. Μιλούσαμε για εκείνο το θέμα που σου έλεγα προχθές και το καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Αντρέα, τι διάβαζες τις εφημερίδες. Αύριο είσαι για την Πλατανιά. Ναι, ναι, ναι. Έχω τα εγγένεια του Μεθυρίου. Σπουδαίο εγώ, Κωστάκη. Σπουδαίο εγώ.